Πολύ καλά κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και θέτει τέτοια θέματα. Δεν υπάρχει θέμα υλικής αποζημίωσης, διότι δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα τη δεκαετία του 40. Είχαν έρθει εδώ οι Γερμανοί όντως, αλλά καταρχήν σαν φίλοι, όπως λέει μια παλιά ελληνική ταινία και κάποιοι σύγχρονοι συμπολίτες μας. Αλλά κυρίως είχαν έρθει εδώ ως εκδρομή. Η κυβέρνηση της Γερμανίας αποκαθιστά την αλήθεια στα περί γερμανικών αποζημιώσεων και άλλες ανακρίβειες που λέγονται. Η κατοχή ήταν η επιμορφωτική εκδρομή της Wehrmacht στην όμορφη χώρα σας. Οι καταστροφές στα χωριά ήταν ανακαίνιση στα χαμόσπιτα της επαρχίας. Οι πυρκαγιές σε χωράφια και σοδιές ήταν έργα οδοποιίας στα κακοτράχαλα βουνά της χώρας σας. Ο λοιμός του χειμώνα του 41 ήταν διατροφολογική παρέμβαση από έμπειρους γερμανούς διαιτολόγους στους παχύσαρκους Αθηναίους της εποχής. Τα μπλόκα ήταν τροφονομική ρύθμιση της κυκλοφορίας. Οι εκτελέσεις ήταν πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από τη μίζερη ζωή. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι ντοκιμαντέρ. Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Αυτό μας το έχει στείλει η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Μήνυμα, υποχρεωμένοι είμαστε όταν έρχεται κάτι από την πρεσβεία την Γερμανία. Το παίζουμε αυτούς όπως ακριβώς μας το στείλαν και είναι και στη γλώσσα μας, δεν είναι στα γερμανικά, οπότε δεν χρειάστηκε να το μεταφράσουμε καν. Είναι εδώ η πραγματική ερμηνεία, αποτύπωση του τι ακριβώς συνέβη την πρώτη πενταετία της δεκαετίας του 1940. Όλα τα άλλα είναι ντοκιμαντέρ.